αν έχεις ένα παιδί ΛΟΑΤΗ, πρώτα απ' όλα πρέπει να το πλησιάσεις, να μιλήσεις μαζί του, γιατί είναι φυσικό ότι θα έχει από πολλά χρόνια μέσα του την ιδέα ότι είναι λίγο διαφορετικό το παιδί, αλλά δεν μπορεί να το εξωτερικεύσει γιατί είναι μικρός. Σιγά σιγά που μεγαλώνουν το μαθαίνουν και καταλαβαίνουν τη διαφορετικότητα, οπότε πρέπει να το αγκαλιάσεις, αλλά ιδίως πρέπει σαν γονιός εσύ ο ίδιος που δεν ξέρεις πολλά πράγματα γι' αυτό ή να διαβάσεις ή να προσπαθήσεις να βρεις άλλους γονιούς που έχουν το ίδιο πρόβλημα. Ανήκω στην ομάδα των γονιών και ο λόγος και έγινα μέλος επειδή το παιδί μου ήταν ΛΟΑΤΗ. Το παιδί μου είναι ένα αξιολάτρευτο πλάσμα, πολύ κοινωνικός και του αρέσει να βοηθάει τους πάντες. Ήταν περίπου 34 χρονών όταν το έμαθα, από τον ίδιο. Όχι, δεν ένιωσα ντροπή όταν το έμαθα, ιδίως ένιωσα μια υπερηφάνεια γιατί τον άκουσα που μπόρεσε και μίλησε στην τηλεόραση και μπροστά σε τόσο κόσμο. Η σχέση μου δεν άλλαξε καθόλου. Τουναντίον, η πρώτη κουβέντα που του είχα πει είναι ότι έπρεπε να μου το είχε πει από καιρό αυτό το πράγμα και μου είπε και εκείνος ότι είναι ωραία, θα το πω και στους άλλους μου φίλους την απάντηση που μου έχεις δώσει. Το πιο δύσκολο είναι ότι ο πατέρας του έπαθε μια μεγάλη κατάθλιψη, αλλά σιγά σιγά νομίζω το έχει, ας πούμε, το έχει αρχίσει και το υπερβαίνει. Στην ομάδα των γονιών έρχονται όσοι γονείς θέλουν ή συνήθως τα παιδιά τους τα παρακινούν να έρθουν στην ομάδα μας. Οπότε συζητάμε μαζί τους και σιγά σιγά το πρόβλημά τους το ακούνε ότι έχουν κι άλλοι το ίδιο πρόβλημα και κάπως απαλύνεται αν πούμε ότι έχουν έναν πόνο. Σε άλλους γονείς που υποψιάζονται για τα παιδιά τους θα ήθελα να πω να τα αγκαλιάσουν με αγάπη, να μιλήσουν μαζί τους και σιγά σιγά θα καταλάβουν ότι δεν έχουν καμία διαφορετικότητα από τα άλλα παιδιά.